τωριμουλκό ταξιάρχης που βρίσκεται εδώ και μήνες ακινητοποιημένο ταλανίζεται επικίνδυνα από τις ρηπές του ανέμου που σαρώνουν το λιμάνι του Ηρακλείου. Οι απανωτές προσκρούσεις στην Προβλήτα σήμαναν συναγερμό στο προσωπικό του κεντρικού λιμεναρχείου και λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ξεκίνησε η διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το σημείο. Η θέση του σκάφους κρίνεται δυσχερής, οπότε θα γίνει μια επιχείρηση, γίνεται μια επιχείρηση να μεθορμήσουμε το σκάφος σε ασφαλή θέση. Θα χρησιμοποιηθεί το ρημουλκό ασφαλείας και με τις πολύτιμες οδηγίες των έπειρων στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου πιστεύουμε δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο θέμα. Η ένταση του ανέμου φτάνει τα 8 μποφόρ, ενώ στις δυτικές περιοχές ακόμη και τα 9. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου προσπαθεί με τη βοήθεια ρημουλκού να απομακρύνει το ταξιάρχης από το συγκεκριμένο σημείο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και το ρημουλκό Μινόταυρος δυσκολεύτηκε να προσεγγίσει το σκάφος ώστε να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά του. Ο λιμάνι μας είναι εκτεθειμένος στους ανατολικούς ανέμους που πνέουν. Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα. Έχουμε προβεί σε αρκετές μεθορμήσεις σκαφών τα οποία βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση. Το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου είναι όλο σε επιφυλακή. Τα διατιθέμενα επιχειρησιακά μέσα επίσης, τα πληρώματα των σκαφών είναι μέσα προκειμένου να επέμβουν οποτεδήποτε χρειαστεί. Με γρήγορες κινήσεις αλλά και την ανάλογη προσοχή, οι λιμενικοί πρόλαβαν τα χειρότερα, καθώς ώρα με την ώρα οι ρηπές του ανέμου έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει εκδώσει προειδοποίηση για την επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, συνιστώντας προσοχή στους ιδιοκτήτες σκαφών για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων. Αν και επικρατούν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, διότι έστω και με κάποια παράκαμψη θα είναι εφικτός από όπλους μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που έχουμε.